Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα εντελώς. Υποθέτω ότι σας αρέσουν και σας τα παρασκήνια. Σας αρέσουν αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και αφορούν αγαπημένους πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Εφόσον ισχύει αυτό, τότε το backstage του ελληνικού σινεμά του Μάκη Δελαπόρτα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγκυρα, είναι το βιβλίο που πρέπει να πάρετε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Δελαπόρτα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η χαρά είναι δική μας. Πώς είστε καταρχάς, τι κάνετε? Είμαι καλά, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Με θίασο παίζουμε μια καινούργια παράσταση που ετοιμάσαμε τώρα. Και είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Το εδώ γελάμε.gr, έτσι, αυτή τη μουσική σάτιρα. Που πάει και υπέροχα, δηλαδή βλέπω sold out η πρεμιέρα, χαμός, πολύ γέλιο, πολύ θετικά σχόλια. Πολύ θετικά σχόλια, γιατί πραγματικά είναι μια καλοστημένη παράσταση με υπέροχους συντελεστές. Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ελένη Καστάνη, η Τάνια Τρίπη, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Σπύρος ο Βιμπίλας, η Βίκη Κάβουρα και εγώ. Ένας θείασος έτσι ιδιαίτερα αγαπητός νομίζω στον κόσμο. Και φέτος αποφάσισα πως η καινούργια μου παράσταση έπρεπε να είναι ιδιαίτερα διασκεδαστική και γελαστική, να το πω έτσι. Γιατί έχουμε στερηθεί πολύ το γέλιο τα δύο τελευταία χρόνια και πρέπει να πάρουμε πίσω πραγματικά τη ζωή μας γενικότερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, το γέλιο είναι κάτι που μας λείπει και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη ίσως περισσότερο από ποτέ, με όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει, με όλα αυτά ακριβώς που συμβαίνουν και που περιμένουμε. Όπου μπορούμε να γελάσουμε δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα βγάλει ο δρόμος σας, θα βρεθεί ο δρόμος σας και η Κρήτη σε αυτή την παράσταση μετά τη Θεσσαλονίκη. Θα μας βγάλει ο δρόμος μας. Η Κρήτη είναι ένα αγαπημένο, τέλος πάντων έχει αγαπημένους θεατρόφιλους η Κρήτη. Ξέρω πολύ καλά πως αγαπάει το θέατρο η Κρήτη και εμείς την Κρήτη. Οπότε θα σας περιμένουμε. Θα σας περιμένουμε το καλοκαίρι θα κάνουμε την περατζάδα μας από εκεί. Εξαιρετικά. Για πάμε λίγο τώρα και στο backstage του ελληνικού σινεμά. Τι περιλαμβάνει το νέο σας βιβλίο? Κοιτάξτε, αυτό το καινούργιο μου βιβλίο που είναι το 51ο, ακούγεται υπερβολικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 50 βιβλία πια, πολλά χρόνια αφιερωμένα στη βιβλιογραφία του ελληνικού κινηματογράφου, γενικότερα και της βιογραφίες που έχω γράψει για όλους τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς. Το καινούργιο μου βιβλίο λοιπόν είναι ένα πάνθισμα από περιστατικά, από ιστορίες πίσω από την κάμερα. Και αυτό το λέω γιατί εμένα όλη μου ζωή από παιδί ήταν δίπλα σε αυτούς όλους τους σπουδαίους ανθρώπους του σινεμά, της Βουγιουκλάκη, με τη Βλαχοπούλα από παιδί, με τον Δαλιανίδη, με την Καραγιάννη, τη Χρονοπούλου, τον Βουτσά, με όλους αυτούς τους σπουδαίους. Και τα βράδια μας ήταν για μένα το δικό μου πανεπιστήμιο, να το πω έτσι, γιατί τα βράδια μας όταν με πέραν μαζί τους να πάμε να φάμε, να βγούμε έξω, άκουγα ατέλειωτες ιστορίες από τα παρασκήνια και τα γυρίσματα των ταινιών τους. Και είπα αυτά όλα κάποια στιγμή να τα καταγράψω και να γίνουν ένα βιβλίο που θα αρέσει πολύ στον κόσμο. Οι πρώτες κριτικές για το βιβλίο και τα πρώτα σχόλια νομίζω είναι πάρα πολύ θετικά και πραγματικά αρέσει πάρα πολύ, γιατί ξεκινάω από τις αρχές που ο ελληνικός κινηματογράφος γεννήθηκε στην Ελλάδα, τις αρχές του 1900, που οι ταινίες ήταν βοβές τότε, το πώς, με ποιο τρόπο γυριζόντουσαν και φτάνω μέχρι και τη χρυσή εποχή της Φίνος Φιλμ, βέβαια, που εκεί συναντάμε όλους τους σπουδαίους, τους μεγάλους, και με ποιο τρόπο και με ποια, ας πούμε, περιστατικά ζούσαν τη δική τους, πώς να σας πω, γιατί πίσω από τις κάμερες γυριζόταν μια άλλη ταινία που δεν την είδαμε ποτέ, έτσι. Σωστά. Αυτή λοιπόν την ταινία παρακολουθούμε μέσα από αυτό το βιβλίο. Πώς έγινε η επιλογή του υλικού, γιατί φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα χρόνια και με τόσους σπουδαίους, λαμπερούς πρωταγωνιστές, το υλικό το οποίο θα είχατε συγκεντρώσει στο μυαλό αρχικά σε ένα μέσα θα ήταν ατέλειωτο. Είναι ατέλειωτο πραγματικά, αλλά η επιλογή έγινε
βάσει των περιστατικών που εγώ τουλάχιστον γνώριζα, το πόσο διέκρινα πως είχαν ενδιαφέρον στο κοινό. Έτσι λοιπόν, όταν κατέληξα πια, γιατί προφανώς μπορεί να γίνει και το νούμερο 2 αυτού του βιβλίου, γιατί είναι ατέλειωτα τα περιστατικά πραγματικά. Νομίζω πως αυτή τη φορά επέλεξα πάρα πολύ χαρακτηριστικά και πάρα πολύ χιουμοριστικά και άλλοτε και συγκινητικά, γιατί σας λέω, πίσω από τις κάμερες παιζόταν μια άλλη ταινία, γυριζόταν μια άλλη ταινία. Αυτό. Κατά τη διαδικασία της συγγραφής, τι συναισθήματα σας κατάκλυζαν, πώς νιώθατε έτσι που φέρνατε ξανά στο προσκήνιο τις αναμνήσεις αυτές? Κοιτάξτε, ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ αυτούς τους ηθοποιούς όλους στον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας πια πολύ αγαπημένο. Νομίζω πως με γνώμονα αυτό επέλεγα και εγώ το τι θα ήθελα να είχα διαβάσει. Γιατί πάντα για μένα, είτε σκηνοθετώ μια παράσταση, είτε γράφω ένα βιβλίο, είτε παίζω, μπαίνω κατευθείαν και στο ρόλο του θεατή ή του αναγνώστη. Και εκεί θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ, ας πούμε, σίγουρος πως αυτό που διαβάζει ο κόσμος ή αυτό που βλέπει επί σκηνής, ότι πραγματικά του αρέσει, όπως θα άρεσε και σε μένα. Οπότε το κριτήριο είναι καθαρά προσωπικό και νομίζω πως μέχρι τώρα και η επιτυχία αυτών των βιβλίων έχει αποδείξει πως καλώς έκανα έτσι όπως το έχω κάνει. Γιατί ακόμη και στις βιογραφίες μου δεν είδα ποτέ τίποτα μέσα από κλειδαρότρυπα. Δεν κατέγραψα ποτέ τις κίτρινες πλευρές όλων αυτών των σπουδαίων ανθρώπων που πάνω απ' όλα ήταν άνθρωποι και μετά καλλιτέχνες. Και αυτό νομίζω πως εκτιμήθηκε από τον κόσμο, γιατί θα μπορούσα να χρησιμοποιήσει και να βλέπα μέσα από κλειδαρότρυπα τις ζωές τους και αυτό να απομυθοποιούσε πραγματικά πολλούς από αυτούς. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω. Το παραμύθι για μένα πρέπει να μένει παραμύθι. Το έχουμε ανάγκη. Οπότε το ίδιο έκανα και στο συγκεκριμένο βιβλίο, τα backstage του ελληνικού σινεμά, που υπήρχαν πάρα πολλά πικάντικα, σε εισαγωγικά, που θα μπορούσα να τονίσω. Δεν το έκανα με τον τρόπο προφανώς που το κάνουν κάποιοι άλλοι που το κάνουν στα βιβλία τους ή στα έντυπα που γράφουν. Ναι, περισσότερο σκανδαλοθυρικά. Το δικό μου τρόπο. Όχι, όχι, όχι. Σκανδαλοθυρικά δεν βλέπω τίποτα στη δουλειά μου, στη ζωή μου και στη συγγραφή μου. Όχι, ποτέ. Ενδεχομένως και αυτή η αγάπη με την οποία έχετε προσεγγίσει τον ελληνικό κινηματογράφο έχει γίνει αντιληπτή και, όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχει γίνει αντιληπτή και από το κοινό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η αποδοχή. 51 βιβλία δεν είναι λίγα. Θα είχα κάνει 2-3, θα είχα πάει στην άκρη και μπορεί να είχα βγάλει περισσότερα χρήματα. Γιατί ο κόσμος εκτιμά την αλήθεια και είναι αυτό που σας είπα, πως όλα δεν πρέπει ο κόσμος να τα μαθαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά παρασκήνια τα οποία όχι και δεν εννοώ μόνο για τότε, για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν ήταν τόσο τα παρασκήνια περίεργα όπως είναι σήμερα. Έτσι, αυτά που ακούμε, αυτά που συμβαίνουν σήμερα δεν συνέβαιναν τότε. Αυτά λοιπόν εγώ τα φιλτράρω και καταγράφω αυτά που πρέπει, όπως και να είναι. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, τότε που ως πιτσιρικάς, όπως διαβάζω, σκαρφαλώνατε στο μαντρότυχο του θερινού σινεμά της γειτονιάς, μέχρι το σήμερα, την ονειρευτήκατε αυτή την πορεία, αυτή τη διαδρομή? Όχι. Ήταν καρμικό, ήταν γραμμένο να συμβεί. Από παιδάκι λάτρευα όλους αυτούς τους ηθοποιούς που έβλεπα στην μεγάλη οθόνη. Μπορεί να υπήρχε στο μυαλό μου, αχ τι ωραία να τους γνώριζα από κοντά. Αλλά γίνανε όλα πάρα πολύ τυχαία. Είχα πάει να δω μια παράσταση 17 χρονών της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Εκείνη με είδε ανάμεσα στα υπόλοιπα παιδιά που περιμέναμε για αυτόγραφο. Με έβαλε στην άκρη και μου είπε, εσένα σε θέλω. Αυτό ήταν. Έψαχνε ένα ξανθό νεαρό για να παίξει ένα μικρό ρολάκι στο καμπαρέ. Τότε με πήρε δίπλα της λοιπόν, έτσι ξεκίνησαν όλα. Ήταν η αγαπημένη έτσι και η δική σας στάρ?
όπως ήταν για τον περισσότερο νομίζω κόσμο. Πως ήταν, ναι, νομίζω πως ήταν η αγαπημένη μου από παιδί. Γνωρίζοντάς την όμως, τη γνώρισα 17 χρονών, με έβαλε δίπλα της, με έβαλε στο σπίτι της, με έβαλε στη ζωή της, με αγάπησε βαθιά. Ξάλλου υπάρχουν και βίντεο που το λέει και η ίδια το πώς με γνώρισε και το πώς με πίστεψε, ότι είδε μια φλόγα στο μάτι μου που αυτή κατάλαβε, ας πούμε, πολλά πράγματα που εγώ δεν τα είχα καταλάβει τότε. Μετά ήρθε η Ρένα Βλαχοπούλου που έγινε και εκείνη ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Έζησα περισσότερο με τη Ρένα, γιατί η Ρένα έζησε περισσότερο από την Αλίκη. Και από εκεί και πέρα ήρθαν όλοι οι άλλοι, οι οποίοι γίναν κομμάτια της ζωής μου αναπόσπαστα, και οι δικοί μου συγγενείς. Μέχρι σήμερα υπέροχη παρέα με τη Μέρη Χρονοπούλου, με τη Μάρθα Καραγιάννη, με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου, με τον Κωνσταντίνου, με πολύ κόσμο, ας πούμε, με πολλούς τέλος πάντων αγαπημένους. Αγαπημένους που εγώ γνώρισα στο πανί της μεγάλης οθόνης, και η ζωή τα έφερε να γίνουν και πολύ δικοί μου άνθρωποι. Όλοι αυτοί εκείνη την περίοδο που γύριζαν αυτές τις ταινίες, που τις έχουμε δει δεκάδες φορές και τις ξαναβλέπουμε με την ίδια ευχαρίστηση όπως την πρώτη. Εκείνη την περίοδο καταλάβαιναν τι γινόταν, τι έγραφαν, τι συνέβαινε, ή θεώρησαν απλά ότι εντάξει κάνουμε μία ταινία για τον Α ή Β λόγο. Υπήρχε δηλαδή πουθενά στην ατμόσφαιρα της εποχής ότι αυτή η ταινία τι κάνουμε και θα μείνει διαχρονικά επίκαιρη για πάντα? Όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν το σκέφτονταν αυτό. Δούλεπαν για το μεροκάματο οι περισσότεροι. Γύριζαν τη μία ταινία μετά την άλλη για να έχουν να ζήσουν, γιατί οι εποχές ήταν δύσκολες. Δεν περίμενε κανείς ότι αυτές οι ταινίες θα είχαν μια πήχηση μετά από 50 χρόνια, θα παίζονταν και ότι ήδη θα ήταν τα αγαπημένα πρόσωπα μιας ολόκληρης εποχής. Όχι, αυτό δεν το σκεφτόντουσαν ποτέ, τους έχω ρωτήσει πολλές φορές. Μόνο η Αλίκη, η Βουγιουκλάκη, έβλεπε το ότι αυτό που κάνει μπορεί να έχει μία διαχρονικότητα. Εξάλλου όμως η Αλίκη είχε και πάρα πολλές πρωτιές. Ήταν ένα κοφτερό μυαλό που έτσι κι αλλιώς ήταν η στάρ της εποχής του τότε. Και η Αλίκη δημιούργησε, αν θέλετε, και αυτό το star system στην Ελλάδα, για το οποίο χρεώθηκε λίγο περίεργα, αλλά τώρα πια που περάσανε τα χρόνια θεωρώ πως πήρε τη θέση που της αξίζει στις καρδιές όλων. Η Αλίκη λείπει σήμερα. Και αν έχει αδικηθεί από κάποιους, γιατί κάποιους θα πω μόνο, για το ταλέντο της, γι' αυτό που έκανε τότε, λες και έπρεπε ένας ηθοποιός μόνο Σέξπιρ και Ίψεν να παίζει ή να παίζει σε τραγωδίες για να είναι καλός ηθοποιός. Η Αλίκη ανέβασε σπουδαίες παραστάσεις στο θέατρο που δεν γίνονται πια σήμερα. Όπως μιλάμε για την Εβίτα, όπως μιλάμε για τα μεγάλα musical που έπαιξε και ανέβασε στην Αθήνα. Είναι μια ολόκληρη εποχή όλα αυτά, καταλάβατε. Πράγματι. Εντάξει, νομίζω πως περνώντας τα χρόνια και εκείνοι που είχαν αμφισβητηθεί τότε, μιλάμε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, μιλάμε για τον Χατζηχρήστο, για τον Βέγκο. Ακόμα τον Βέγκο, ακριβώς. Είναι σήμερα η σπουδαίοι μύθοι μιας ολόκληρης εποχής. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Και η αγάπη του κοινού σήμερα για όλους αυτούς είναι αναμφισβήτητη. Μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις στο σήμερα του ελληνικού σινεμά με την χρυσή εκείνη εποχή? Όχι καθόλου. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ ανεβάζοντας παραστάσεις τα 12 τελευταία χρόνια με ιδιαίτερα σπουδαίους καλλιτέχνες του σήμερα και ζώντας μαζί τους και βλέποντας την απήχηση που έχουν στον κόσμο όλοι αυτοί οι σπουδαίοι, δεν μπορώ να συγκρίνω το τότε με το σήμερα. Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει η εποχή. Σπουδαία ταλέντα υπάρχουν και σήμερα, όμως έχει αλλάξει η εποχή. Τα social media θεωρώ πως έκαναν κακό σε όλο αυτό. Απομυθοποίησαν πρόσωπα και καταστάσεις. Όταν οποιαδήποτε κοπέλα, οποιοδήποτε νεαρός βγάζει μια selfie, ας πούμε, την ανεβάζει, την φτιάχνει με ρετούς, όλα αυτά, και μπαίνει στη διαδικασία να θεωρεί τον εαυτό του star, όλο αυτό το πράγμα είναι
μια fake πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε τότε. Τον Σταρ δεν τον έβλεπες ούτε πρωί-πρωί που ξυπνούσε να βγάζει φωτογραφία, ας πούμε, ή να τον βλέπεις την καθημερινότητά του. Αυτό από μόνο του δημιουργούσε ενδάλματα. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα ενδάλματα. Μάλιστα. Μάικης Δελαπόρτα, τα backstage του ελληνικού σίνεμα, εκδόσεις Άγκυρα. Κύριε Δελαπόρτα, εμείς να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι σας περιμένουμε ξανά και με την, συγγνώμη, με την παράσταση. Με την καινούργια παράσταση είναι εδωγελάμε.gr, αλλά εγώ θέλω να υποσχεθώ πως το καλοκαίρι θα κάνω και μια περιοδία σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη για να παρουσιάσω τα backstage του ελληνικού σινεμά, οπότε μπορούμε να τα πούμε και από κοντά. Εξαιρετικά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να περνάμε όμως και να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι και ελπίζουμε όλοι σε καλύτερες μέρες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια χαρά.